Στο 5ο Γενικό Λύκειο της Νέας Μύρνης, γονείς, καθηγητές και μαθητές υποδέχονται μέσα στα πλαίσια του προγράμματος ανταλλαγής μαθητών e-twinning τους καθηγητές και τα παιδιά που έχουν έρθει από το Ισπανικό Σχολείο Θερβάντες. Μαζί μας είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Νάνση Βάθη Δρόλια. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχετε έρθει να καλύψετε την εκδήλωσή μας. Είμαστε χαρούμενοι που μπορούμε για άλλη μια χρονιά να κάνουμε τέτοια προγράμματα που δίνουν τόσα πολλά στα παιδιά μας μαζί με όλες τις άλλες γνώσεις. Ευχαριστώ. Η κυρία Σοφία Καρδάς είναι φιλόλογος στο 5ο Λύκειο και υπεύθυνη για το πρόγραμμα ανταλλαγής των μαθητών. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Το πρόγραμμα αυτό το ξεκινήσατε στο παρελθόν, συνεχίζετε τώρα και από ό,τι φαίνεται με μεγάλη επιτυχία. Ναι, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, ιδίως φέτος είχε πολύ μεγάλη επιτυχία το πρόγραμμα. Πόσα παιδιά συμμετείχαν? 40 παιδιά, 42 μάλλον, τα 40 μετακινήθηκαν, τα 24 στην ανταλλαγή. Τώρα ήσασταν Ισπανία, πιο πριν? Πέρυσι είχαμε μία ανταλλαγή με την Ιταλία. Και στο μέλλον? Θα δούμε. Δεν ξέρουμε, φαντάζομαι ότι θα συνεχιστεί το πρόγραμμα, είναι ένα πρόγραμμα e-twinning, πρόγραμμα ανταλλαγής. Έχει επιτυχία, τα παιδιά θέλουν να συμμετέχουν, αλλά κυρίως για μας είναι κάτι σημαντικό, γιατί επιδιώκουμε το σχολείο των ονείρων μας, έτσι. Κοντά μας είναι η Νόρα Γαλανοπούλου, πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στα πλαίσια ανταλλαγής των μαθητών για το πρόγραμμα e-twinning. Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος e-twinning, στα πλαίσια του Comenius, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανταλλαγής Μαθητών. Και εδώ σήμερα στο 5ο Λύκειο η κυρία Σοφία Καρδάση, δεν γνωρίζω ποια άλλοι συνάδελφοι, έχουν αναλάβει αυτό το πρόγραμμα για την ανταλλαγή μαθητών και την διεξαγωγή σήμερα αυτού του meeting της γιορτής για να εμπεδώσουν αυτή τη φιλία μέσα στα πλαίσια του twinning, της αδελφοποίησης σχολείων με τη Μαδρίτη. Υποδεχτήκατε τα παιδιά μιλώντας τους ισπανικά. Ναι, μιλάω ισπανικά. Στα πλαίσια της επικοινωνίας έχω σπουδάσει ισπανικά μαζί με τη φιλολογία και μου άρεσε να τους καλοδεχθώ με τη γλώσσα τους, στη γλώσσα τους. Είναι πολύ ενδιαφέρον να γίνονται τέτοια προγράμματα και να μπορούν παιδιά να πηγαίνουν και να γνωρίζουν τον πολιτισμό άλλων χωρών. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και μάλιστα παιδιά πολλά από αυτά από ό,τι έμαθα μαθαίνουν αρχαία ελληνικά. Και εγώ τους είναι χάρηκα ότι σήμερα βρίσκονται στην Ελλάδα, στη χώρα του Σοκράτη και του Πλάτωνα, που την μοιράζονται και εκείνοι ως πατρίδα τους, γιατί μιλάνε την αρχαία ελληνική, τη γλώσσα τους και την ισπανική ταυτόχρονα εμείς. Estamos en la misma, el mar es unión nuestros países, nuestros países. Ο Ραφαέλ Κόμπος είναι καθηγητής στο σχολείο Θερβάντες με το οποίο γίνεται η ανταλλαγή των μαθητών. Good evening. Good evening. Hi. How are you? You are a teacher to the school, Cervantes School. I teach economics at Cervantes High School in Madrid, yeah, in downtown Madrid. Yeah. What about the twinning program? Well, I think it's a very interesting European program.
The Greek teacher Sofia was very inspiring for the program. She encouraged us in order to work together, and we have been working together for the last 2 years. Last year we developed a project, but at the very end we couldn't finish it with them, and they developed it with the Italian team. And this year we have been working harder, and it was the title of the project is called it's Silence, and we have been trying to analyze the problems we have in Greece, in Spain. I mean, problems we have, and we want to talk about them in order to to change the situation. Instead of being without saying anything, we try to talk out loud, just to tell things. Sometimes politicians, they don't want to listen, Διδάσκει οικονομικά και μέσα στα πλαίσια του e-twinning, πέρσι είχαν κάνει κάποιο πρόγραμμα ανταλλαγής με την Ιταλία, φέτος με την Ελλάδα. Το πρόγραμμά τους λέγεται Silence, σιωπή, και μέσα από αυτό προσπαθούν να δούνε τα προβλήματα που υπάρχουν στις χώρες, στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Ισπανία, και ίσως να βρούνε κάποιες λύσεις για αυτές. Μαζί μας είναι η Κατερίνα και η Ρο, δύο από τις μαθήτρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Καλησπέρα, κορίτσια. Καλησπέρα. Πήγατε και οι δύο στην Ισπανία φέτος. Ναι, ναι, Μαδρίτη. Ναι, ήταν όσοι πήγαμε, ήταν πολύ λιγότερα παιδιά από πέρυσι, οπότε ήταν καλύτερα. Και πώς σας φάνηκε η Μαδρίτη? Πανέμορφη, ήταν σαν την Ελλάδα, απλά καλύτερα. Ναι, δηλαδή στην αρχή των πρωτοπήγων μας θύμιζε λίγο Αθήνα, βέβαια μετά καμία σχέση. Ήταν πολύ αναγεννησιακή πόλη, πολύ όμορφη, φοβερά κτίρια και γενικά καθαρή. Όλα αυτά ήταν εκπληκτικά, δηλαδή άνετα ξαναπήγαινα. Πώς είναι η ιδέα του να φιλοξενήσεις κάποιον που δεν ξέρεις? Είναι λίγο τρομακτικό, δηλαδή πάντα έχεις το άγχος, αλλά το χρόνο ενθουσιασμός είναι τόσο μεγάλος και σαν εμπειρία πιστεύω αξίζει τόσο πολύ. Που εντάξει, λες χαλάλι, ακόμα και αν δεν βγει τόσο καλό, αξίζει πιστεύω έστω και την προσπάθεια μόνο και μόνο για να το ζήσεις αυτό. Και πώς είναι η ιδέα να πας σε μια ξένη χώρα και να σε φιλοξενήσουν σε ένα σπίτι που δεν ξέρεις αυτούς που το έχουν? Αυτό είναι ακόμα πιο τρομακτικό, γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι θα σου τύχει. Εντάξει, είχε ένα ρίσκο μέσα, αλλά είναι μια εμπειρία και καλό να βγει και κακό να βγει. Εντάξει, δεν ξεχνιέται. Φυσικά είχατε συνοδούς. Ναι, είχαμε. Είχαμε μια καθηγήτρια που ήταν σε σπίτι και άλλους δύο στο ξενοδοχείο. Αλλά εντάξει, το βράδυ δεν ήταν μαζί μας. Ήμασταν μόνοι μας. Θα συμμετέχετε ξανά στο επόμενο? Μακάρι. Βέβαια, τρίτη ηλικία και αυτά θα είναι πιο ζορισμένα, αλλά θα θέλουμε πάρα πολύ, ναι. Ναι, θα θέλαμε, αλλά δεν νομίζω να προλαβαίνουμε. Εμείς να σας ευχηθούμε πολλά τέτοια προγράμματα και να προλάβετε κιόλας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Παλώμα είναι μία από τις Ισπανίδες μαθήτριες που έχουν έρθει εδώ πέρα μέσα στα πλαίσια του προγράμματος. Hello, Paloma, welcome in Greece. I am happy to be here. The first time here in Greece for you? Yes, it's my first time, yes. What do you think of Greece? I think it's so beautiful, I like persons, I like everything. I love Greece. Είναι η πρώτη της φορά στην Ελλάδα και της άρεσε πάρα πολύ. Will you come again if you have the opportunity? Yes. Sure, because I want to talk with people and meet new people. I want to meet everything. Yes, sure. And what about the Greek language? I like, but I don't understand nothing. So it's difficult for me when people talk, and I am like, what? Της άρεσε πάρα πολύ εδώ στην Ελλάδα, αλλά η ελληνική γλώσσα της φαίνεται πολύ δύσκολη. Θα ήθελε όμως να ξαναέρθει αν έχει την ευκαιρία. Κωνσταντίνα Έλληνα.
από το 5ο Γενικό Λύκειο της Νέας Μύρνης και το πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών e-twinning για το nstv.gr, Αριέλα Χρυσού.